Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2019, το οποίο θα προβλέπει την καταβολή κοινωνικού μερίσματος για το 2018, αλλά όχι και για το επόμενο έτος. Το 2018 είναι η τελευταία χρονιά που τα υπερπλεονάσματα μοιράζονται με την μορφή κοινωνικού μερίσματος ή 13ης σύνταξης. Οι θεσμοί ήταν αντίθετοι τόσο το 2016 όσο και το 2017 με το να δοθεί κοινωνικό μέρισμα και φέτος έδειξαν ανοχή, διότι θα είναι και η τελευταία φορά που θα συμβεί. Τους χειρότερους φόβους των χρηματιστηριακών αναλυτών επιβεβαίωσε η χθεσινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με το Γενικό Δίκτυο να χάνει τις 600 μονάδες υπό το βάρος των μαζικών ρευστοποιήσεων στο ταμπλό, οι οποίες αποδίδονται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε χώρους παράγοντες. Υπό την επιρροή του προβληματικού τραπεζικού κλάδου, της χαμηλής αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς, του μη ελκυστικού αφηγήματος για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, αλλά και των γκρίζων δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί στο ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές περιβάλλον, η επενδυτική ψυχολογία συνεχίζει να επιβαρύνεται. Μαύρη Τρίτη και για τις διεθνείς αγορές, με χαρακτηριστικά ευρύτερου sell-off, καθώς οι απώλειες στα διεθνή χρηματιστήρια ήταν διάχυτες, επηρεάζοντας τόσο τις μετοχικές τιμές όσο και τα εμπορεύματα. Συνεχές είναι το σφυροκόπημα των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών της Wall Street, που έχασαν μέσα σε 6 εβδομάδες χρηματιστηριακή αξία 728 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο Μόνα και μέσα σε 596,27 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,54% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.